Είχαμε αναδείξει την προηγούμενη εβδομάδα τα αίτια θανάτου του Παναγιώτη Αναστάση 40 ετών και τις καταγγελίες από τους συνδέσμους ασθενών. Ο αδικοχαμένος Παναγιώτης είχε σιδηροπενική ανεμία, δρεπανοκυθαρική ανεμία, μετέβη στο νοσοκομείο αμοχώς του. Εκεί οι γιατροί είτε λόγω ασυνεννοησίας είτε δεν γνώριζαν τα πρωτόκολλα ή επικοινωνούσαν και δεν απαντούσε κανείς. Τελικά κατέληξε. Και τώρα πληροφορούμαστε ότι τα αμοχώς του διερευνά υπόθεση ιατρικής αμέλειας. Ναι, κατά η οικογένεια του Παναγιώτη 41 ετών προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Όπως ανέφερε, ο ίδιος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του με δρεπανοκυθαρική ανεμία. Ο Παναγιώτης Αναστάση ήταν ο θάνατός του, ο ίδιος νοσηλευόταν από τις 17 Ιουνίου, ενώ ο θάνατός του επήλθε 2 ημέρες μετά στο νοσοκομείο Αμοχώς του. Να σας πω ότι φαίνεται να έχασε την ζωή του περιμένοντας τους γιατρούς να συνεννοηθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του. Είναι και αυτό που αναφέρθηκε και από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσιμίας, την κυρία Ελευθερίου, η οποία είπε ότι αναμένει και το πόρισμα του ΟΚΙΠ. Και να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση και από τον ΟΚΙΠ. Είναι αυτό το οποίο μας είχε καταγγείλει και η κυρία Ελευθερίου στην εκπομπή μας, ότι δεν γνωρίζουν και ακριβώς. Και ζήτησε έρευνα και ενημέρωση και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας αυθημερών που γνωστοποιήθηκε αυτή η καταγγελία, Κατερίνα. Ο άνθρωπος βεβαίως έχει χάσει τη ζωή του. Αν μη τι άλλο, από αυτό προκύψει το γεγονός ότι πρέπει να είναι όλοι ενημέροι, πρώτες βοήθειες για όλα τα πρωτόκολλα, για όλες τις παθείς ασθένειες που χρειάζονται ειδικό χειρισμό, τάχιστα. Λοιπόν, και